Εντάξει, μου εσύ πια. Εσύ γιατί δεν πήγε. Άμα σου πω τι έπαθα. Τι. Με πήρε ήμουν στο λάπτοπ απάνω. Έτσι. Και σου ήμουν και πληκτρολόγιο στο μαγουλό. Ναι, ένα πληκτρολόγιο εδώ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα που συναντήσαμε χθες το βράδυ είναι ο αγαπημένος μας, καταξιωμένος ηθοποιός Σπύρος Φωκάς, ο οποίος είναι και ο από τους Έλληνες ηθοποιούς, από τους λίγους που έχουν κάνει πραγματικά και κυριολεκτικά διεθνή καριέρα, έτσι. Ναι, χρόνια. Χρόνια. Αυτό είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση, είναι όταν το ρωτήσαμε, καλά βέβαια έχει ζήσει άλλες στιγμές και άλλες δόξες ο κύριος Φωκάς, έτσι, εννοείται αυτό. Είναι το ότι όταν το ρωτήσαμε, Στάθη μου, αν υπάρχουν στάρ στην Ελλάδα, είπε όχι. Ναι, γιατί ο Σπύρος Φωκάς εννοεί με τα μέτρα του στάρ του εξωτερικού. Έτσι, ναι, γιατί η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή χώρα, το να κάνεις το σταριλίκι στην Ελλάδα είναι και λίγο άνευ αντικειμένου, νομίζω. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή όμως τι το ρώτησε η δημοσιογράφος μας, που είναι η κλασική. Πες μου, τι το ρώτησε. Τι μπορεί να το ρώτησε. Ποιος είναι το άτομο που γενικά σχολιάζεται για το ταλέντο του και το αν είναι ηθοποιός ή δεν είναι. Παιδιά, δεν είναι δύσκολο αυτό που σας ρωτάω. Γυναίκα. Η Ζέτα Μακρυπούλια. Θέλετε να πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Φωκάς για τη Ζέτα Μακρυπούλια. So be it. You are a good friend. Τελικά, πόσο εύκολο είναι να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό? Η απάντηση έρχεται από τον μεγάλο μας ηθοποιό Σπύρο Φωκά, που δηλώνει με νόημα. Ακούω ξαφνικά ένα παιδάκι το οποίο έκανε μια διαφήμιση για τη ρε. Λέει πάω στο Hollywood. Να κάνεις τι ρε. Με τι φόντα πας. Στους ηθοποιούς που φεύγουν, λέτε. Ναι, παπά, να κάνουμε τι. Να έρθουν να ρωτήσουν εμένα, να πάω ρε φίλε Σπύρο. Γιατί είμαι ωραίο παιδί, ξέρω εγώ. Ωραία παιδιά, να έξω. Ωραίες γυναίκες, να! Ο Σπύρος Φωκάς κατακεραυνώνει και το εγχώριο Star System. Πέμε ένα οποίο είσαι Ζέτα Μακρυπούλια, είπατε. Μα Ζέτα Μακρυπούλια, ωραίο κορίτσι, μπάστρα. Τι, παραπάνω τι είναι, μοντέλα. Ένα ωραίο μοντέλο. Ηθοποιός. Μα ο ηθοποιός σημαίνει φως. Αυτή θα μπορούσε να πάει, όχι τώρα, γιατί τώρα μεγάλωσε κιόλας. Αν είχε το ψώνιο, σε μια σχολή να μάθει τα βασικά πράγματα και μετά αυτή η δουλειά μαθαίνεται στον δρόμο, στην πορεία. Αλλά να έχει τα βασικά. Δεν σας αρέσει σαν ηθοποιός? Δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο. Τα σχόλια δικά σας. Ναι, ο συνάδελφος. Πρωτίστως. Βεβαίως και τον σέβομαι και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι η Ζέτα έχει πάει στη σχολή. Επίσης η κοπέλα δεν ζήτησε να πάει να παίξει σε επίδαυρο που έχουν πέσει όλοι πάνω της και μιλάνε συνέχεια άσχημα για αυτήν. Δεν είπε κάτι κακό. Αν το σκεφτείς, δεν είπε κάτι κακό. Το λέω γενικά, επειδή ακούγονται διάφορα. Ναι. Αν είναι ηθοποιός ή δεν είναι ηθοποιός κτλ. Να πω ότι η κοπέλα είναι ηθοποιός, έχει παίξει θέατρο. Κάνει θέατρο, την έχω δει πριν αρκετά χρόνια σε μια παράσταση και δεν ήταν τόσο καλή και έχω πάει τώρα πρόσφατα και την έχω δει σε άλλη παράσταση και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι. Υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί που δεν είναι καθόλου καλοί και παίζουν στην επίδαυρο. Ναι. Λοιπόν, ας μην συνέχεια με θαύμα αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Η Ιωάννα μιλάει από την καρδιά της και αφού της βγαίνει έτσι καλά κάνει και το λέει. Το κοριτσάκι το είπα θετικά, δεν το αρνητικά. Βέβαια. Γιατί συνέχεια, ας πούμε, λένε αρνητικά σχόλια για τη Ζέτα. Ιωάννα μου, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, όπως το λες. Και χαίρομαι, παιδιά, που ξεκαθάρισες ότι εννοείται ότι σεβόμαστε το πρόσωπο του κυρίου Φωκά προς Θεού. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι γι' αυτό. Κάτι άλλο πόνεσε πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι ηθοποιός Ζέτα Μακρυπούλια? Ηθοποιός σημαίνει φως. Νομίζω θα λέγεις για την ηλικία. Όχι, όχι, όχι. Η ηλικία, εντάξει, όχι τόσο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι τόσο λαμπερή. Εντάξει, λαμπερή δεν είναι λαμπερή. Δεν είναι λαμπερή. Απλά δεν έχει τη λάμψη του ηθοποιού, ίσως την έγκλη. Παιδιά, προφανώς και έχει τη λάμψη του ηθοποιού και την έγκλη. Μην την ευρύνεις, και όλοι μαζί της. Να σου δώσω ένα γλυκάκι λίγο να ζήσει. Έλα λίγο. Γιατί έχεις εκνευριστεί. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι πλέον δεν γίνονται οι παραγωγές που γινόντουσαν κάποτε. Οπότε είναι διαφορετικό και ο ηθοποιός να μην μπορεί να δείξει ακριβώς τα προσόντα και το ταλέντο. Ο ηθοποιός και μόνος που να παίζει θα το δείξει αν είναι καλός ή κακός. Στο θέατρο. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Φωκάς τώρα, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα, πραγματική, και όχι τα πάω στο Hollywood, με περιμένουν
για να δουλέψω σε κάνα μπάρ, ας πούμε, μπάρμαν, εντάξει, ή οτιδήποτε άλλο. Πραγματική καριέρα που το ζητάγανε σκηνοθέτες και δουλέψει με πολύ μεγάλα ονόματα. Έχει κάθε δικαίωμα να έχει την άποψή του. Δεν το συζητάμε, αυτό είπε και σέβομαι την άποψή του. Και την έθεσε πολύ σωστά. Δεν είπε, ας πούμε, ότι είπε μια ωραία, ήταν ένα ωραίο κοριτσάκι, τώρα ψηλομεγάλο σε λίγο. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί να κάνει καριέρα στα 33 πια. Έτσι. Δηλαδή, έχει ήδη κάνει καριέρα, ναι. Άρα έχει κάνει καριέρα τη Ζέτα Μακρυπούλια και έχει αυτή την άποψη. Η οποία είναι σεβαστή, όπως και ότι η Ζέτα είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, ας πούμε. Που προφανώς σε κάποιους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι πάρα πολύ καλή. Δεδομένο, σε αυτό που είναι. Εγώ διαφωνώ με τον όρο, τα δεδομένα της Ελλάδας. Δεδομένο. Εγώ διαφωνώ. Είμαστε ένα μικρή χώρα. Δεν είναι μια μικρή χώρα. Είμαστε η χώρα που έχει. Είμαστε η χώρα που γεννήθηκε το θέατρο. Δεν είμαστε μια μικρή χώρα. Γέννησε, όχι γεννήθηκε. Έτσι, το γέννησε. Νομίζω ότι είπε και κάτι πολύ σημαντικό επίσης ο κ. Φωκάς, ότι στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι και ωραίες. Αν η Ζέτα Μακρυπούλια, που είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, πήγαινε στο εξωτερικό και προσπαθούσε να δοκιμάσει την τύχη της. Θα είχε τύχη. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ζήτησε να πάει. Τη δική του άποψη συζητήσαμε, παιδιά. Είναι υποκειμενική άποψη κάθε ανθρώπου. Είπε ότι ηθοποιός σημαίνει φως. Προφανώς δεν του βγάζει Ζέτα Μακρυπούλια, λοιπόν, το ηθοποιός σημαίνει φως. Δεν είναι ο Δημήτρης Χόρν. Ναι. Δεν είναι η Έλλη Λαμπέτη. Αυτό θέλω να πω. Είναι η δική του άποψη, έτσι. Σαφώς, παιδιά, αλλά πάλι. Ποιος είναι αυτός που λέει, γιατί είπε ότι ελάτε ρωτήστε εμένα τα παιδιά που κάνουν λέει, μια διαφήμιση και θέλουν να βγουν στο εξωτερικό λέει, για να κάνουν καριέρα. Ελάτε λέει, ρωτήστε εμένα να σας πω αν θα πάτε ή όχι. Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά που θα κόψει τέλος πάντων. Όχι αυτός, δεν αναφέρουν στον κύριο Φωκά αποκλειστικά. Γενικώς λέω. Ποιος είναι αυτός που θα κόψει τα φτερά κάποιου ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι θα δοκιμάσει. Να μην μπει στη διαδικασία να δοκιμάσει. Δεν νομίζω ότι το λέει παιδιά με κακό τρόπο. Ούτε έχει σπάσει τα μούτρα του στο εξωτερικό ο κύριο Φωκά. Έχει δει τον ανταγωνισμό που υπάρχει έξω. Έτσι, άρα, όχι. Sleep. Και να πούμε για άλλη μια φορά ότι εμένα δεν μου φάνηκε εμπαθής. Μου φάνηκε ότι είπε, το είπε σωστά και τεκμηριωμένα. Όμως, Κώστα μου, γεια σου. Ξέρεις τι έχουν κάνει τώρα εδώ, επίτηδες. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Κώστα μου. Έχουν βάλει